Κάτω κάτω, όταν αναλάμβανε να δώσω τη μάχη για να εκλεγώ πρόεδρος και είχα αντίπαλο μου το φίλο μου, το Γιαννάκη, λοιπόν, έκανα μια ξεκάθαρη δήλωση. Και η δήλωση μου ήταν ότι ο πρώτος, αν όχι ο αποκλειστικός λόγος, που διεκδικώ την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι να εργαστώ σκληρά, έχοντας υπόψη τις καλές μου σχέσεις με πολλούς Τουρκοκύπριους και πολιτικά κόμματα τουρκοκυπριακά, να εργαστώ λοιπόν σκληρά και ακούραστα για επανένωση της πατρίδας μας. Γιατί εγώ είμαι υπέρ, σίγουρα, της ειρηνικής συμβίωσης και της αδελφικής συνεργασίας των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων. Η Κύπρος ανήκει στους Κυπρίους. Είτε αυτοί είναι Ελληνοκύπροι, είτε είναι Τουρκοκύπροι, είτε είναι Μαρονίτες, είτε είναι Αρμένιδες, είτε είναι Λατίνοι. Βλέπετε, είμαστε μια πολυπολιτισμική χώρα, εν πάση περιπτώσει. Και επειδή είμαι λίγο διεθνιστής, τι να κάνουμε, οι κομμουνιστές είναι και διεθνιστές. Λοιπόν, θέλω όλοι μαζί να εργαστούμε για το καλό του τόπου μας, ως αφέντες της πατρίδας μας. Ούτε οι Βρετανοί έχουν θέση στην Κύπρο, ούτε οι Τούρκοι έχουν θέση στην Κύπρο, ούτε οι αδελφοί μας οι Έλληνες με την κακή έννοια έχουν θέση στην Κύπρο. Θα πρέπει να αφαιθούμε ελεύθεροι και να είστε σίγουροι ότι τότε θα έχουμε σχέσεις προνομιακές και με την Τουρκία και με τη Βρετανία και ασφαλώς και με την Ελλάδα. Προνομιακές θα είναι οι σχέσεις και πολύ στενές και πολύ καλές θα είναι αυτές οι σχέσεις. Αυτή είναι η δική μου υπόσχεση προς τον κυπριακό λαό, την οποία επαναβεβαιώνω και ενώπιον αυτού του ωραίου σώματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχω δώσει τον καλύτερο εαυτό μου. Δεν υπάρχει